μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα κύκλο τοποθετήσεων ή ερωτήσεων. Απλά επειδή υπάρχει κόσμος και στις δύο μεριές, θα είναι καλό κάποιος να ανεβαίνει πάνω για να μιλάει στο μικρόφωνο. Υπάρχει ένα μικρόφωνο ασύρματο για να περιφέρεται. Υπάρχει στην εποχή μας. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι συνεχιστές αυτής της σκέψης, ώστε να ενδεχομένως να έχουν κάποια ριζοσπαστικά στοιχεία που τα συναντάμε σε αυτήν και τα προσαρμόσουν στην εποχή να τα εξελίξουν. Τι είναι πολύ σημαντικό από αυτή τη σκέψη. Η κριτική στις κοινωνίες τις σύγχρονες που δεν επί της οικονομισμούς το γεγονός, δηλαδή το πρόβλημα της εποχής μας είναι κατά το πόσο υπάρχει αυτή η ιδέα της προόδου, της ανάπτυξης, έτσι, της επιβολής του εργασιακού μοντέλου ως πρότυπου ζωής, της επιβολής του καταναλωτισμού, που ουσιαστικά αυτό που συνεπάγει ως είναι αποτέλεσμα όλα της μη ύπαρξης νοήματος στη ζωή. Δηλαδή, ο καταναλωτισμός είναι υποκατάστατο. Δεν μπορεί να δράσει ως νόημα. Μια κοινωνία προβληματική όπως η σημερινή, που είναι τερόμη, τα νόηματά της έχουν παραγμάσει. Καθώς ο καπιταλισμός από μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν μπορεί να δημιουργήσει απελευθερωτικά νοήματα. Αντίθετα, δανείζεται στοιχεία από πρώτες θεσμίσεις και με βάση αυτά προσπαθεί κάπως να επιβιώσει. Και το σύγχρονο το εξής, ότι εφόσον υπάρχει μια τέτοια τάση, μια κρίση νοήματος, υπάρχουν μεν φιλόσοφοι που έχουν συνεισφέρει στον καταληφθεί αυτό, όπως ο Κρίστοφερ Λας, σχετικά με τον αρκισισμό, έτσι, τον αρκισιστικό υποκείμενο, που είναι αδύνατο να πεθύσει κάπου τον εαυτό του και να δημιουργήσει μια νέα θέσμιση, έστω και συνειδητά. Τίθεται το ζήτημα ότι υπάρχει μια αποσύνθεση του ατόμου και του κοινωνικού ιστού που αδυνατεί να δημιουργηθούν ταυτότητες πολιτικές, συνεκτικές, ώστε να δημιουργηθεί ένα επαναστατικό νόημα. Και αυτό είναι προβληματικό της κοινωνίας και όπως λέω έχει να κάνει την απώλεια νοήματος, διότι πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα επαναστατικό νόημα όταν το σύγχρονο υποκείμενο δεν μπορεί το ίδιο να το προσδοκώσει μια βάση δημιουργίας. Όταν είναι όλοι απασχολούνται με τους μικροκαταναλωτικούς του φετιχισμούς, η έννοια της αλληλεγγύης, που η έννοια της αλληλεγγύης είναι, θα μπορούσε να το πιστεί σε έννοιες, σε θεσμίσεις πιο μοντέρνες και παραδοσιακές. Δέχονται επίθεση από μεταμοντέρνους κύκλους ως κουλτούρες της παραβατικότητας. Ότι όλα αυτά τα συνεκτικά νοήματα είναι με δύσκολα που να επιβιώσουν στην εποχή μας. Διότι ένας άνθρωπος να έχει ένα παραστατικό νόημα και ένας στόχο, μια επιθυμία στη ζωή του,
απαιτεί και έναν ανθρωπολογικό τύπο που να ξεφεύγει από την κατανάλωση και την παραγωγή. Έναν ανθρωπολογικό τύπο που να έχει φύγει από αυτό, από αυτήν την αυτοστοιχή νόρμα που κοινωνικοποιούμαστε όλοι μας. Και είναι αρκετά δύσκολο και όχι μόνο στο κομικό επίπεδο. Και συλλογικό να δοθεί κάτι άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είστε ιδιοκτική του Καστοριάδη, ως φαντασιακή θέσμιση και κριτική παιδεσηματότητας, θα έπρεπε στην πάρη του πυρήνα αυτού του προβληματικού σύγχρονου ανθρώπινου όγκους του δημιουργήματος καταστικής θέσμησης. Και το ζήτημα είναι ότι κατά πόσο αυτό το νόημα να δημιουργηθεί το παραστατικό από άγνωστο των αντιμετωπιστές πολιτικών μπορεί να προκύψει υπό τις μέσες συνθήκες. Αν μπορεί να είναι καταορθωτό, είναι υπερβολικά δύσκολο. Αυτό θέλω να πω. Ζω να γίνεται καταορθωτό. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να δούμε και τις ευρύτερες συνιστώσεις αυτού που ζούμε σήμερα, παγκοσμίως δηλαδή, αλλά πιστεύω πρέπει να δούμε και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μέσα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, είμαστε μια νεοελληνική κοινωνία με τις ιδιαίτερες δικές της, επιμένω σε αυτό, φαντασιακές σημασίες. Φαντασιακές σημασίες που έχει η νεοελληνική κοινωνία, που είναι δικές της σημασίες, δεν τις έχει επιβάλει κανείς υπεριελιστής, δεν τις έχει επιβάλει καμία ξένη δύναμη, οι δικές της δημιουργίες, αυτές μας έχουν φέρει κατά τη γνώμη μου σε αυτό το χάλι που είμαστε σήμερα. Μία από αυτή τη νεοελληνική φαντασιακή σημασία, ανέφερα, ήταν η θρησκευτική με ιδιαίτερη αιχμή των Βυζαίων, το Μεσαίωνα. Μια άλλη φαντασιακή σημασία είναι το έθνος, ο εθνικισμός, έτσι. Ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας υπάρχει αυτή η σημασία ότι η Ελλάδα είναι μια εξαίσια χώρα, ανώτατη χώρα, πολιτιστικός, πολιτικός κτλ. Ότι είναι απόγονη των αρχαίων Ελλήνων, ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες, καλά και θετικά. Κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει τίποτε θετικό σε αυτή τη χώρα, τώρα ευθέως και αν θέλετε κάνουμε κουβέντα, αλλά είναι η φαντασιακή σημασία η κυρίαρχη σε αυτή τη χώρα. Και το θέμα είναι πώς παλεύεται αυτό το πράγμα, πώς παλεύεται ο εθνικισμός, πώς παλεύονται οι ελλαδέμποροι που έχει γεμίσει η χώρα, πώς παλεύονται οι θρησκειοκάπηλοι, πώς παλεύονται οι βυζαντινολάτρες που επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως, ο ατομικισμός, ο καταναλωτισμός, ο κομματισμός, η οικογενειοκρατία, η πίστη σε μεταφυσικές αντιλήψεις και όλα τα σχετικά. Και για να τελειώσω, να είμαι ακριβώς, να μιλήσω, θα τελειώσω με δύο επισημάνσεις. Σε αυτή λοιπόν την ελληνική κοινωνία υπήρξε δύο φορές η εμφάνιση του προτάγματος της αυτονομίας. Του προτάγματος, έτσι. Η πρώτη φορά κατά τη γνώμη μου ήταν το 1973 στο Πολυτεχνείο με το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα όπου κατεστάλλει και είχαμε την άγρια σφαγή, δεν αφέθηκε να επεκταθεί. Και η δεύτερη φορά κατά τη γνώμη μου που εμφανίστηκε πάλι το δόγμα της αυτονομίας έδωσε καρπούς σημαντικούς και σπόρους ήταν το κίνημα των Πλατιών το 2011. Νομίζω μέσα σε αυτή τη βαθύτερα ετερόνομη ελληνική κοινωνία ήταν σημαντικά αυτά τα οποία γίνανε και πιστεύω ότι το δεύτερο ειδικά έχει αφήσει σπόρους και μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο στο μέλλον. Τουλάχιστον αυτό εγώ νομίζω και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της καστοριαδικής αντίληψης που ανέλησα μπορεί να μας φέρει κάτι. Χωρίς την κινητοποίηση της κοινωνίας δεν θα έχουμε σημαντικά πράγματα. Μπορεί να έχουμε τις εκλογές αλλαγές κυβερνήσεων. Αλλά οι ίδιες φαντασιακές σημασίες θα υπάρχουν και θα μας κυβερνάνε. Και το κόμμα, ότι μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα, που είναι κυρίαρχη φαντασιακή σημασία στην ελληνική κοινωνία. Και βγαίνουν και άλλες αρνητικότατες σημασίες τώρα, όπως βλέπουμε με τη Χρυσή Αυγή, όπως βλέπουμε με τους νεοναζιστές και με την υπόθαλψη
της Χρυσής Αυγής από το υπάρχον πολιτικό και δικαστικό σύστημα. Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή από τις δικές μας νεολογικές, κοινωνικές, φαντασιακές σημασίες που μας έχουν οδηγήσει στην καταστροφή, μας οδηγούν στην καταστροφή και κατά πόσο μπορούμε εμείς αυτό, τις δύο φορές που βγήκε αυτό το πράγμα της αυτονομίας στην ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε και να το γενικεύσουμε και να το προχωρήσουμε παραπέρα. Γιάννη. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε και ο πλουραλίστα να μου πει και ο κύριος οικονόμου. Ιδιολόγος. Πράγματι, ότι η κατάρρευση των σημασιών και η κρίση νοήματος η οποία συμβαίνει σήμερα, καταρχάς εγώ πιστεύω ότι η οικονομική κρίση δεν έρχεται βαθύτατα σαν οικονομική, αλλά σαν σημασιακή κρίση. Έρχεται σαν κρίση, χάνει αυτό που λέμε η κοινωνία την εμπιστοσύνη της, στους θεσμούς στους οποίους έχει επενδύσει φαντασιακά, άσχετα αν είναι ετερόνομη αυτόνομη, ετερόνομη σαφώς, αλλά χάνει πλέον την πίστη της, δημιουργείται ένα κενό νοήματος και αυτό το κενό νοήματος δημιουργεί ένα χάσμα στο οποίο μπορεί να δημιουργηθούν είτε αμεσοδημοκρατικές, αναστοχαστικές, κοινωνικές, πώς να το πω, κοινωνικοί χώροι που να υπάρχουν πειραματισμοί με την άμεση δημοκρατία και μια αναζήτηση ενός συνειδητού αυτοθεσμισμένου νοήματος, είτε η επένδυση σε πώς το λένε, τετριμένα φαντασιακά νοήματα, όπως είναι το έθνος που αναφέρθηκε, η θρησκεία και όλα. Το πιστεύω δηλαδή ότι όλη η άνοδος αυτών των αντανακλαστικών προκύπτει από μια κατάρρευση σημασιακή που αφήνει το κενό να φανεί. Το πρόβλημα των άνθρωπων είναι ότι στην εταιρικότητα η πολιτική ελευθερία, η ελευθερία εν γέννη, ταυτίστηκε με την ευτυχία, για μένα πάντα μιλά, δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη, βασισμένα σε. Ταυτίστηκε με την ευτυχία κατά έναν τρόπο, ώστε η ελευθερία έγινε ιδιωτική απόλαυση. Η ελευθερία δηλαδή έγινε το να μπορώ να πηγαίνω εγώ σπίτι μου, να μην με ενοχλεί κανένας και να παίζω στον υπολογιστή. Αυτό, σαν όραμα, σαν φαντασιακό και σαν πρόταγμα, προϋποθέτει και θέλει και πώς το λένε, χρειάζεται το κράτος. Χρειάζεται δηλαδή μια πολιτική εξουσία πέραν της κοινωνίας, η οποία να τη χειραγωγεί και να τη σφέρεται όπως ένας πατέρας φέρεται σε έναν ανήλικο, φροντίζοντας τον ανήλικο ώστε να έχει τις ευτυχισμένες του απομονωμένες όλες. Επίσης, βέβαια, αυτό το λογιστικό όραμα που προβλήθηκε από τον δυτικό καπιταλισμό έχει μέσα και το σπόρο της απομόνωσης του υποκειμένου και μπορούμε να φανταστούμε, τουλάχιστον εγώ μπορώ να φανταστώ, ότι ένας επιτυχημένος διευθυντής τράπεζας βρίσκεται σε μεγαλύτερη μοναξία από ό,τι ο καθένας μας εδώ μέσα και ίσως να περνάει χειρότερα από ό,τι ο καθένας μας εδώ μέσα. Γιατί ο άνθρωπος πράγματι ζει με νόημα και ένα νόημα το οποίο δεν περιλαμβάνει τον άλλον και δεν περιλαμβάνει την ελευθερία, αναγκαστικά είναι ανάπηρο και οδηγεί σε ένα άγχος. Το θέμα είναι όμως ότι εγκλωβισμένο σε αυτό πρέπει να αναδειχθεί ένα νέο πολιτικό όραμα της ελευθερίας, που η ελευθερία να είναι ο αυτοκαθορισμός της ζωής μας. Η ελευθερία αυτή, για να γίνει πραγματικά, όπως αναφέρθηκε, άμεση δημοκρατία και ο καθένας να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αυτονομίας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν εξασφαλίζει την ευτυχία. Εξασφαλίζει την ευθύνη απέναντι στις ζωές μας. Έτσι, καταραίει κάθε εκπροσώπευση. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους μας. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να μιλήσουμε εκ μέρους μας. Το όριο όμως είναι να μιλήσουμε για αυτό που μας αφορά. Πολύ σωστά, οι πλατείες υπήρξαν ένα πρώτο πείραμα αμεσοδημοκρατίας. Αν βρήκαν τα όρια τους, ήταν ότι δεν μπόρεσε να επεκταθεί αυτό, το οποίο βέβαια σε ιστορικό χρόνο μπορεί να είναι ένα δευτερόλεπτο, να μην φαίνεται καν μεθαύριο, δεν μπόρεσε να επεκταθεί σε ευρύτερα όρια αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης και αυτοπροσδιορισμού της ζωής. Κάθε πολιτικό σώμα οφείλει να αυτοκαταβλίζει τα όρια δράση του, τα όρια δράση των πλατειών ήταν οι ίδιες οι πλατείες. Και εκεί τα καταφέραμε. Το πρόβλημα ήταν όταν άρχισε κάποιοι με τα φυσικά ξανά να ψάχνουν ένα υποκείμενο το οποίο δεν υπάρχει. Ο Καστοριάδης υπενθυμίζει ότι το μόνο υποκείμενο και η μόνη ανθρώπινη επικειμενικότητα βρίσκεται στο πραγματικό άτομο. Δεν έχει νόημα για μένα να ψάχνουμε για τον εργάτη, τον προλεταριάτο, τον αστό, τον επαναστάτη, τους εξεγερμένους, τους αγανακτισμένους, το κίνημα ως ένα υποκείμενο το οποίο θα αποκαταστήσει την κοινωνία και το καθάτομο. Το μόνο υποκείμενο που πρέπει να γνωρίσουμε είναι το Γιώργο
τον Νίκο, τον Αλέξανδρο, τη Μαρία, τον οποίο το φυσικό υποκείμενο. Και εκεί όλοι μαζί μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ευθύνη της ελευθερίας μας είναι ευθύνη δικιά μας. Να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτά που ακούστηκαν, ότι καμιά φορά όταν διαβάζουμε κάποια θεωρητικά σχήματα ή κάποιες θεωρίες, συχνά μας έρχεται στο μυαλό ότι πρόκειται για κάτι εξωπραγματικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει κτλ. Μιλώντας για παράδειγμα τώρα για το αίτημα της κοινωνικής αυτονομίας, θα μιλήσω με ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κοινωνικά κινήματα, κοινωνικές κινήσεις, οι οποίες παράγουν κάποιες συγκεκριμένες θεσμίσεις. Δηλαδή, κοινωνικά ιατρία, τα οποία δημιουργούνται, κοινωνικά παντοπολία, δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων στη βάση τους, από τον παραγωγό, καταναλωτή κτλ. Όλα αυτά για μένα, και δεν ξέρω αν αποτελεί αυθαιρεσία, τουλάχιστον πώς το κάνω εγώ μια ανάγνωση, είναι κάποια σπέρματα μιας κοινωνικής αυτονομίας. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουν αυτή τη στιγμή κάποια μέρη της κοινωνίας ώστε να δημιουργήσουν τους δικούς τους θεσμούς και τις δικές τους θεσμίσεις. Εγώ φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε οι υπόλοιποι, ότι κάπως έτσι εκλαμβάνει και ο Καστοριάδης ως έναν βαθμό το ζήτημα της κοινωνικής αυτονομίας και το ζήτημα της κοινωνικής αυτοθέσμησης. Για παράδειγμα, ότι δημιουργούμε θεσμούς κοινωνικούς και ξέρουμε ότι εμείς τους κάνουμε. Και τους δημιουργούμε και μπορούμε να τους αλλάξουμε τη στιγμή που δεν μας είναι αναγκαίοι. Μας λέει ο Καστοριάδης ότι δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε την κοινωνική αλλαγή ή την επανάσταση ως μια κατόμβη αίματος, ως ένα λουτρό αίματος το οποίο θα αρχίσουμε να σφάζουμε και να στάζει αίμα όλη η κοινωνία. Αντίθετα, μας λέει ότι χρειάζεται μια διαυγής και συνειδητή δραστηριότητα της κοινωνίας και των ατόμων ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Για να δημιουργηθεί όμως αυτό το καινούριο χρειάζεται μια ωριμότητα. Και το λέω στη βάση του σήμερα που μίλησε και ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος. Χρειάζεται μια ωριμότητα τόσο όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά και τα κοινωνικά κινήματα. Ειδικά στην περίοδο που είμαστε, για να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη φράση του Καστοριάδη, ο οποίος έλεγε ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα την ίδια της τρέλα. Θυμηθείτε την ιστορία του περασμένου αιώνα, για παράδειγμα. Τώρα, κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την έννοια της αυτονομίας. Άσχετα αν είναι θεσμοί, αν γίνουν ευεδημένοι, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί μια σύγκρουση, αλλά μην το φανταζόμαστε θα χυθεί κακή μετέμα συνεχώς και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι δύο ομιλητές, συνομιλητές μου. Νομίζω ότι κάπου ο Καστοριάδης αναφέρει ως παράδειγμα μιας επανάστασης χωρίς επαναστατικά δεδομένα, δηλαδή χωρίς κατάρρευση των ακτών και κυβερνών, χωρίς εγωτράγματα. Αλλά ένα παράδειγμα ρυθμού μεταχειρισχηματισμού των κοινωνικών φαντασιών μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας είναι η θέση της γυναίκας. Αναφέρει ο Καστοριάδης το πώς μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι γιαγιάδες μας είχαν λιγότερα δικαιώματα από ό,τι έχουν οι αδερφές μας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είχε κόστος, θυσίες, αίμα, αλλά έγινε σε όλα τα πεδία της κοινωνικής θέσμησης, έγινε σε όλες τις πλευρές, από το σπίτι, στον δρόμο, τώρα, και έγινε κατά τρόπο ατελή μέχρι τώρα, αλλά διαρκή. Οι κοινωνικές φαντασιακές σημασίες αλλάζουν. Η ιστορία είναι απόδειξη ότι η ιστορία αλλάζει. Αντιθέτως, όλες οι θεωρίες της ιστορίας που ανέφερε και κύριος οικονόμου ο Γιώργος προσπαθούν να αποδείξουν ότι η ιστορία δεν αλλάζει. Ότι είναι γραμμένη κάπου στα αστέρια. Το θέμα είναι ότι η ιστορία αλλάζει. Και αυτό το θέμα κάνει την ελευθερία και τον αγώνα για την ελευθερία, όχι απλά ένα γούστο υποκειμενικό, αλλά μια αντικειμενική αξία του ανθρώπου. Γιατί πραγματικά, αν ισχύει η ιδεολογία της δημιουργίας, αν ο άνθρωπος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον εαυτό του, μόνο ένας τρόπος υπάρχει να αποφασίσουμε για τη ζωή μας. Ελεύθερα. Άμεσα δημοκρατικά, εισάξια. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να βρουν δικαιολογία σε κάποιο Θεό, σε κάποιο υποκείμενο πάλι θεϊκό, σε κάποια θεολογία. Για να είμαι ειλικρινής, άκουσα μόνο την ανακοίνωση του Γιώργου. Οπότε πιθανότατα αυτό που θέλω να θίξω να έχει καλυφθεί ήδη.
Απλά σκέφτομαι αυτό που υπόθηκε και πριν από τους ομιλητές οι οποίοι κάνουν επισημάνσεις για το κατά πόσο οι φαντασιακές σημασίες που έχουν αναπτυχθεί είτε με την κρίση και πρώτης κρίσης σε αυτό το οποίο πολύ χοντροειδώς έχουμε μάθει να ονομάζουμε ελλαδικό χώρο, ελληνικό χώρο και το καθεξής, σχετίζονται με μια συγκεκριμένη τυπολογία. Δηλαδή, αναφερόμαστε, ας πούμε, στη θρησκεία, έτσι. Αναφερόμαστε στο έθνος. Αυτά, εγώ τα θεωρώ, αν θέλετε, είδη του γένους μεταφυσική. Είναι μια μεταφυσική πραγματικότητα, η οποία επιβάλλεται σε μια ιστορική εξέλιξη, αλλά από τα πάνω. Και δεν έχει καμία πραγματολογική βάση, δεν έχει καμία κοινωνιολογική βάση και παρόλα αυτά διαμορφώνει κοινωνικές σχέσεις. Με αποτέλεσμα να φτιάχνει πλέον τις φαντασιακές σημασίες και τις αξίες και να νοηματοδοτεί τα ίδια τα πράγματα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, γι' αυτό όμως κατά την τελευταία τοποθέτηση, θα ήθελα να δω πώς αυτή η σύγκρουση τελικά με το υπάρχον, την οποία προφανώς την επιδιώκουμε, πώς μπορεί αυτό να απονοηματοδοτήσει τις μεταφυσικές προκείμενες όλων αυτών των σημασιών. Δηλαδή, πώς να χτυπήσεις την κρίση, αν δεν χτυπήσεις το ρόλο της θρησκείας μέσα στην κρίση. Δεν μπορεί να χτυπήσεις την κρίση, αν δεν χτυπήσεις το ρόλο του έθνους μέσα στην κρίση. Και μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα αξιών που έχει δημιουργηθεί, πρέπει να ονομάσεις ότι εγώ θέλω να θεωρώ κάποια πράγματα ως το πολιτικό πράγμα ή το πολιτικό γίγνεσθε ως κάτι φυσικοποιημένο, μια φυσική πραγματικότητα. Δηλαδή, το όν πραγματικά ως πολιτικό όν, όπως γεννήθηκε να είναι. Και αυτό πρέπει να είναι με την έννοια της φυσικής πραγματικότητας, όπως το ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και όχι από τη Δύση. Τόσο απλά. Και αυτό να μην έχει καμία μεταφυσική βάση. Και το λέω αυτό γιατί όλες αυτές οι φαντασιακές σημασίες, οι οποίες μας έχουν έρθει και τις οποίες προσπαθούμε να χτυπήσουμε με τον άνθρωπο, είναι τα τρόπο. Σπασμωδικά, δηλαδή αποσπασματικά, είτε χτυπάς την θρησκεία, είτε χτυπάς την νέα του έθνους και το καθεξής, δεν βάζεις το κεντρικό, το οποίο είναι ότι η μεταφυσική αντίληψη των πραγμάτων, η μη εξήγηση των πραγμάτων, είναι η εξήγηση η οποία διαμορφώνει τις κοινωνικές πραγματικότητες. Ας πούμε ο διαφωτισμός, που ο στόχος του διαφωτισμού ποιος ήταν, ήταν ακριβώς να χτυπήσει αυτή τη μεταφυσικοποίηση του κόσμου. Φαίνεται ότι περάσαμε από το μεταφυσικό στάδιο, από το θεωρητικό στάδιο, στο μεταφυσικό στάδιο, το ένα στο επιστημονικό στάδιο. Και τι έφτιαξαν αυτό, έφτιαξαν έναν επιστημονισμό, τον οποίο μας το έχει επιβάλει, το λέμε ξεκάθαρα, δηλαδή στην πιο γυμνή του μορφή, ως οικονομισμό, ας πούμε, σήμερα. Σου λέει ότι το χρέος είναι τόσο, αυθαίρετα εντελώς, με τα φυσικό το τρόπο, πρέπει να έχεις ένα έλλειμμα τόσο του ΑΕΠ, πάλι με τα φυσικό το τρόπο, και αυτό θα σου φέρει ευτυχία πάλι με τα φυσικό το τρόπο. Αυτό το πράγμα δεν καταγγέλλεται ευρέως, ότι αυτή η μεταφυσική αντίληψη πρέπει κάποια στιγμή να πεθάνει. Και όταν πεθαίνει, φυσικοποιώντας τα πράγματα, αναλύοντας τα διεξοδικά. Και γι' αυτό πρέπει να έρθει μια σύγκρουση τελικά, για να καταλήξουμε κάπου, ότι πρέπει να έρθει μια σύγκρουση με το νεωτερικό παράδειγμα για μένα. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, ότι δεξιά ή αριστερά, δηλαδή για μένα δεξιός γελιανισμός, αριστερός γελιανισμός, έχουν πεθάνει αμφότερα. Ακριβώς επειδή πέρα από το χιλιασμό που έχουν, ότι ψάχνουν ένα χ σημείο στην ιστορία που θα έρθει η ευτυχία των ανθρώπων, που είναι καθαρά και αυτό μεταφυσικό, είναι ότι έχουμε μεταφυσικές βάσεις. Και άμα δεν χτυπήσει αυτή τη μεταφυσική, μπορώ να θεωρηθώ μόνο πολύ καλά στην πίεση τη μεταφυσική, αν θέλετε, ως ένα παιχνίδι του λόγου και τίποτα παραπάνω, ως σε κοινωνική σχέση, δεν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε ούτε για αυτόνομη κοινωνία, ούτε για αυτόνομα υποκείμενα, ούτε για δρόμια υποκείμενα τα οποία πραγματικά αποφασίζουν καθημερινά με τρόπο διεξοδικό και αναλυτικό για όλα. Θέλω αυτό λίγο για τη μεταφυσική του πράγματος, την οποία θεωρώ και βασική τυπολογία, ότι όλα είναι παρακλάδια ήδη του συγκεκριμένου γένους που λέγεται μεταφυσική και πρέπει να πεθάνει στη μεταφυσική. Ναι, εδώ πρέπει να μας απασχολήσει ακριβώς που γιατί σε αυτή τη χώρα δεν έχει γίνει πολύ κριτική, ουσιαστική κριτική της θρησκείας και της Εκκλησίας. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια δεν εννοώ βέβαια τα κόμματα της εξουσίας, εντάξει. Εννοώ τα κόμματα τα περίφημα της αριστεράς, τα οποία δεν τολμάνε να ασκήσουν κριτική, παρά μόνο είναι σε μια αγαστή συνεργασία, θέλετε. Με το πρόσφατο παράδειγμα,
αριστερά και εκκλησία, αριστερά και θρησκεία στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά θέλω να πω είναι μέσα σε αυτό το φαντασιακό που ακριβώς πρέπει να ασκήσουμε κριτική τουλάχιστον εμείς. Διότι η εννεολογική κοινωνία είναι μέσα σε αυτό το φαντασιακό και μέσα σε αυτό το φαντασιακό της θρησκείας και της ετερονομίας είναι ακριβώς και τα κόμματα της αριστεράς. Ένα χαρακτηριστικό ακριβώς της ετερονομίας κατά τον Καστοριάδη είναι η θρησκεία. Ετερονομία με ποια έννοια. Δηλαδή συγκαλείται την πραγματικότητα και παρουσιάζει κάτι ακριβώς το μεταφυσικό στοιχείο ως αυτό το οποίο ισχύει. Αυτό το μεταφυσικό στοιχείο, όπως επίσης και η κρίση νοήματος που υπάρχει στην κοινωνία, έχουν αποτύχει. Αλλά δεν έχουν καταρρεύσει όμως. Έτσι. Συνήθως συγχαίρομαι την αποτυχία που μας έφερε σε αυτό το χάλι με την κατάρρευση. Και όταν η κατάρρευση του καπιταλισμού, η κατάρρευση του δικοματισμού, δεν έχει γίνει καμία κατάρρευση. Ο κομματισμός υπάρχει και θα τον υποστούμε με μια νέα μορφή που ήδη εποάζεται. Ένας καινούριος δικοματισμός στον οποίο ορισμένοι θα συμμετέχουν σε αυτόν τον δικοματισμό. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όχι, δεν λέω ενεργητικός, έστω παθητικός. Η ετερονομία φαίνεται επίσης όχι στην παθητικότητα της κοινωνίας, αλλά και στην προσχώρηση μέσα στα κυρίαρχα νοήματα αυτής της κοινωνίας. Η νοητική κοινωνία έχει προσχωρήσει αυτά τα πράγματα. Και εδώ χρειάζεται μια φοβερή κριτική, χωρίς έλεος, χωρίς ίκτος, κατά τη γνώμη μου. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι για να χειραφετηθούμε πολιτικά, πρέπει πρώτα να χαιρετηθούμε ενοιολογικά. Είναι αυτό που λέγαμε, πριν να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, πρέπει να πάρουμε τις έννοιες στα χέρια μας, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και για να μην μακρηγορώ, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα θέματα που παίρνουμε, αυτό που ήθελα να θίξω μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ακριβώς μία χειραφέτηση που έχουμε να κάνουμε είναι τι είναι αυτό το σημερινό σύστημα το οποίο ζούμε, όχι μόνο εν Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ακούμε λοιπόν ότι είναι μια δημοκρατία, μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όχι μόνο από αυτούς που ασκούν την εξουσία, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς και καμιά φορά και από εμάς τους ίδιους λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Είναι σαφέστατο αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε ότι δεν είναι δημοκρατία. Κακώς το λέμε δημοκρατία και εμείς οι ίδιοι. Είναι μια καθαρότητη ολιγαρχία. Ούτε αντιπροσωπευτική είναι, ούτε δημοκρατία. Αντιπροσωπευτική με την έννοια δεν μας αντιπροσωπεύει εμάς. Δεν αντιπροσωπεύει τα κατώτερα και μεσαία στρώματα. Αντιπροσωπεύει τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή την μηδιακή ελίτ, την πολιτική ελίτ, την οικονομική ελίτ και τη θρησκευτική ελίτ. Δεν αντιπροσωπεύει τα κατώτερα και μεσαία στρώματα. Και απ' την άλλη, η δημοκρατία δεν είναι, διότι δεν είναι κυρίαρχος ο Δήμος. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς Δήμο. Έτσι λοιπόν, ένα σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να διαδώσουμε για αυτή την ιδέα. Και θέλουμε ακριβώς τη δημοκρατία, διότι δεν έχουμε καθόλου δημοκρατία. Όχι ότι έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, έχουμε απουσία παντελή δημοκρατίας. Παντελής απουσία δημοκρατίας. Αυτό το σύστημα καθαρότητα τη ολιγαρχία και αυτό πρέπει να είναι σαφές και να το διαδώσουμε για να χειραφετηθούμε ενοιολογικός, θεωρητικός, πριν φτάσουμε στην πολιτική χειραθέτηση. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μας αρέσει να το πούμε ολιγαρχία. Ας το πούμε αντιπροσωπευτικό πολίτευμα. Ας το πούμε ρεπουμπλικανικό πολίτευμα, όπως το λένε οι άλλοι. Διότι έχουμε την άλλη μεγάλη διαστρέβλωση εδώ πέρα να μεταφράζουμε republic, republic και ρεπούμπλικα ως δημοκρατία. Είναι φοβερό το πράγμα αυτό. Δεν είναι δημοκρατία. Η ρεπουμπλικ είναι ακριβώς το καθεστώς και το πολίτευμα το οποίο στηρίζεται όχι στην κληρονομική εξουσία, αλλά στην μη κληρονομική εξουσία με ψηφοφορίες, με κόμματα κτλ. Τα κόμματα και οι ψηφοφορίες δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Έτσι είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα. Είναι πολλά πράγματα τέλος πάντων που πρέπει να πούμε και στο μεταφυσικό επίπεδο και στο πολιτικό και στο ενοιολογικό και σε όλα γενικώς τα επίπεδα. Και επιμένω σε αυτό το πράγμα, κριτική στη μεταφυσική, νομίζω και στην Εκκλησία που μας κρατάει δεσμευμένους σε ένα μεσαίωνα, ιδεολογικό και πολιτικό, και ακριβώς και στη θρησκεία.
Πάνω στη μεταφυσική ήθελα να συμπληρώσω και εγώ. Γιατί η μεταφυσική είναι χρήσιμη σε κάθε καθεστώς. Πού μπορεί να αποκριθεί η μεταφυσική. Η μεταφυσική καταργεί καταρχάς σαν σκέψη την ιστορία. Γιατί μεταφυσικό είναι αυτό το οποίο είναι αιώνιο, υπερπατικό, άχρονο ουσιαστικά και συγκληρονομημένη σκέψη που υπόθηκε και πριν, αυτό το οποίο έχει αξία ακριβώς επειδή δεν αλλάζει. Η μεταφυσική αυτή μπορεί να τη βρούμε σε πολύ γνωστές μορφές, ο Θεός ή ο Παράδεισος. Άρα δεν πρέπει να σε αυτή τη ζωή να κάνουμε κάτι παρά μόνο να είμαστε σύμφωνα με τις εντολές για να πάμε στον Παράδεισο, στον πραγματικό κόσμο. Υποβιβάζει δηλαδή την πραγματικότητα σε κάτι το ευτελές. Αλλά μπορεί να τη βρούμε και χωμένη σε πολύ σε φιλοσοφίες τις οποίες θεωρούμε επαναστατικές, όπως η ιστορική φιλοσοφία του Μάρξ, ο οποίος ναι, μεν τονίζει την ιστορικότητα κάθε πράξης, ότι κάθε πράξη είναι κοινωνικο-ιστορική και την ίδια στιγμή λέει ότι υπάρχουν νόμοι σε αυτήν την ιστορία, άρα νόμοι υπερβατικοί, άρα νόμοι αιώνιοι, άρα το προλεταριάτο μπορεί με να είναι το παραστατικό υποκείμενο, δεν έχει δικαίωμα όμως να σκεφτεί κάτι πέρα από αυτό το οποίο είναι προορισμένο από την ιστορία. Βάλει ο Θεός στην ιστορία, το ίδιο πράγμα είναι, να σκεφτεί. Δεν γίνεται να υπάρξει αυτόνομη σκέψη και ελεύθερη σκέψη και ελεύθερο εγώ, διότι όσο υπάρχει μεταφυσική. Αν υπάρχει μεταφυσική, υπάρχει κανόνας και καθήκον. Και είτε θα είμαστε τέλειος προς αυτό, είτε θα είμαστε ατελείς με δικιά μας υπετιότητα, ενώ η αλήθεια αιώνια μένει. Οπότε, κάθε προσπάθεια μεταφυσική του νομίσματος. Το νόμισμα. Ακόμη και οι κουβέντες των εναλλακτικών, μη συστημικών, αμυστημοκρατικών θεσμίσεων που παρουσιάζονται, κυοφορούνται γύρω από το νόμισμα με μεταφυσικό τρόπο. Χρειαζόμαστε νόμισμα ή όχι. Ξεχνάνε βέβαια ότι νόμισμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι και το αυτό. Νόμισμα είναι αυθαίρετο. Κάθε αξία είναι αυθαίρετη. Αυτό υπενθυμίζει ο Καστοριάδης. Κάθε αξία είναι αυθαίρετη και μπορεί να τεθεί υποκριτική. Είναι μια απόφαση ασυνείδητη, ιστορική της κοινωνίας. Μπορεί να πάρουμε μια συνειδητή απόφαση και να αλλάξουμε τα πάντα. Γίνεται αυτό. Η ιστορικότητα υπογραμμίζει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεύτερον, ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει σε κάθε ιστορική στιγμή αρκεί να την αναπτύξουμε. Και τρίτον, ότι δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε κανένα δεδομημένο μέλλον, σε καμία υπόσχεση. Αυτή τη στιγμή η αριστερά, όπως υπόθηκε, βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα στη μεταφυσική της. Ακόμα και τη στιγμή της κρίσης μπορούν να ανακαλύψουν μια ευκαιρία, ουσιαστικά μεταπιέζοντας την ανάγκη τους να βρεθούν στην θετική εξουσία. Το πραγματικό, λέει ο Καστοριάδης, δεν μπορεί να συνδυαστεί με το περιβατικό. Γιατί το πραγματικό, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι αυτό που συνεχίζεται. Και βγαίνουν νοήματα και σκέψεις και ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω την πρώτη επέμβαση. Μπράβο που πήρατε αυτό το κουράγιο να θίξετε το θέμα από αυτή τη σκοπιά, η οποία αναφέρεται μέσα στον Καστοριάδη και νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο δύσκολη. Έτσι όπως το αρθρώσατε, παίρνοντας τον άνθρωπο από τη γέννησή του, από την πρώτη του στιγμή της ύπαρξης, που να δεν είναι μόνο η γέννησή του, είναι προϋπάρχει, γιατί η συμβολική τάξη των πραγμάτων υπάρχει, ο λόγος υπάρχει, η ιστορία υπάρχει πριν ο άνθρωπος στη ζωή ως έμβιο όν. Και νομίζω ότι το θέμα της αυτονομίας τίθεται κατά πρώτον εκεί. Πώς μπορούμε να είμαστε πολίτες, αυτόνομοι πολίτες, όταν εάν η αυτονομία δεν επέλθει κατά πρώτον μέσα στην οικογένεια, δηλαδή το άτομο, ο άνθρωπος, γεννιέται μέσα σε μια απόλυτη εξάρτηση.
πώς από αυτό το σημείο της εξάρτησης έρχεται να αποκτήσει, να κατακτήσει την αυτονομία του. Αυτονομία, τι για τον Καστοριάδη νομίζω, είναι ότι όταν έρχεσαι στο σημείο να ανακαλύψεις και να αποδεχτείς την επιθυμία σου, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, καθόλου αυτονόητο. Αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας. Νομίζω ότι και ο Καθιστοριάδης την θέτει με αυτόν τον τρόπο. Η ελευθερία αποκτάται όταν γίνεις ελεύθερο άτομο. Ελεύθερο άτομο γίνεις όταν φτάσεις στο σημείο να έχεις πρόσβαση στην ελευθερία σου, στην επιθυμία σου. Πράγμα που είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία και είναι και ίσως και ο ρόλος των γονιών, θα έλεγα, που η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο της οικογένειας. Επειδή συνήθως στη κοινωνία την ελληνική, δεν θυμάμαι πώς το είπατε προηγουμένως, μιλάμε συνήθως για πατρική εξουσία, για μητρική εξουσία, δεν μιλάμε για αγάπη, για φροντίδα, για έγνοια, για... θεωρούμε ότι το παιδί ανήκει στο γονιό, ανήκει στη μάνα, επειδή το κυοφόρησε, έκανε το ξενοδοχείο για 9 μήνες, άρα της ανήκει, δεν κάνω. Ίσως η πρώτη συνάντηση του ατόμου, του ανθρώπου, που δεν είναι άτομο ακόμα σε εκείνη την ηλικία, με την εξουσία, η πρώτη συνάντηση είναι σε εκείνο το σημείο. Η πρώτη εμπειρία εξουσίας. Εάν συνεχίσουμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε την οικογένεια και κατ' επέκταση την κοινωνία μας με όλους κατακτητικούς του ανήκει, δεν θα ξεφύγουμε, δεν θα φτάσουμε στην αυτονομία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, πάρα πολύ μεγάλο. Για να γίνει ένας άνθρωπος πολίτης, θα πρέπει να θεωρηθεί από την πρώτη στιγμή, από τη σκιοφόρηση, το ότι είναι ένας μελλοντικός πολίτης. Ένα μωρό είναι ένας μελλοντικός άνθρωπος, μια μελλοντική γυναίκα, ένας μελλοντικός πολίτης. Είναι πάρα πολύ τεράστιο το θέμα. Πάντως, δείξατε έννοιες φοβερά δύσκολες και από τα πράγματα που δεν τίθεται και δεν μιλούνται ποτέ μα ποτέ στην ελληνική κοινωνία άνθρωπα. Πάνω σε αυτή την τοποθέτηση, εγώ πιστεύω ότι έχει σημασία η θέση του Καστοριάδη για την ανθρώπινη ψυχή, ακριβώς γιατί αν βάλουμε το διαχωρισμό όπως τίθεται κλασικά μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, παραγνωρίζουμε πολλά πράγματα. Δεν αντιλαμβανόμαστε καν τον εαυτό μας. Αν βάλουμε τον εαυτό μας ως το εγώ ενάντια στην κοινωνία, παραγνωρίζουμε τον άλλον. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και οι σκέψεις που κάνουμε ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο, ανήκουν στον άλλον. Είναι κομμάτι μας, ο άνθρωπος που συναντήσαμε, το βιβλίο που διαβάσαμε. Άμα δεν αντιληφθούμε το φάντασμα της παντοδυναμίας, το οποίο μας κατατρίχει αναγκαστικά, αλλά μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, παραδείγματος χάρη, δισεκατομμύρια, θέλει κι άλλα. Δεν υπάρχει κανένας βιολογικός λόγος γι' αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η ανθρωπότητα, αντί να ζει εισάξια, ζει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι τρελό. Και είναι τρελό γιατί γεννιέται με μια μαύρη τρύπα μέσα του, την οποία η κοινωνία δεν προσπαθεί να καλύψει, αλλά να συγκαλύψει. Επίσης, πράγματι, όπως προϋπόθηκε, όπως είπε η κυρία Προγραλίσσασα, είναι μια εμπειρία εξουσίας. Ο Καστοριάδης λέει ότι υπάρχει η υπόλοιπη εξουσία, που είναι η γλώσσα, ο τρόπος συμπεριφοράς, το γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε γυμνοί ή φοράμε αυτά τα ρούχα. Είναι μια υπόλοιπη εξουσία και μια ρητή θεσμένη εξουσία, που είναι το ερώτημα του ποιος αποφασίζει. Σαν άτομα, αν είμαστε συνειδητοί και διαρκείς, μπορούμε να αναρτηθούμε για όλα και για αυτά. Ευτυχώς, η ψυχή είναι αδάμαστη και η οικογένεια
και η κοινωνία, και μάλιστα σήμερα μπορεί να μην είναι οικογένεια, οικογένεια, μπορεί να είναι άλλη φορή κοινωνικοποίηση, δεν είναι το σχολείο δηλαδή που μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι περισσότερο τηλεόραση. Όλες αυτές οι σημασίες δεν καταφέρουν ποτέ να εγκλωβίσουν πλήρως τον άνθρωπο. Γι' αυτό υπήρξε και κίνημα αυτονομίας και γι' αυτό είναι και κοινωνικό αίτημα. Σήμερα πιστεύω ότι δεν ζούμε σε μια πλήρως ετερόνομη κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία που είναι τυφλή ως προς τέτοιες σημασίες. Είμαστε κληρονόμοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη του 2013, στον δυτικό κόσμο του 2013, ενός μιας προσπάθειας και ενός ανοίγματος αυτονομίας που έγινε με την αναγέννηση, έγινε με το διαφωτισμό, έγινε με το εργατικό κίνημα και συνεχίζεται. Πρέπει να θυμηθούμε την ιστορικότητα, να θυμηθούμε ότι δίπλα στην αναγέννηση την ίδια εποχή, μετά από 5 χρόνια νομίζω, άρχισε η Ιερά Εξέταση. Μετά τον διαφωτισμό, την ίδια εποχή, άρχισε η Πολυταρχία, η Γαλλική. Μαζί με το εργατικό κίνημα την ίδια εποχή, εμφανίστηκε ο ολοκληρωτισμός. Αυτή η κοινωνία που ζούμε προσφέρει τη δυνατότητα της αυτονομίας, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή μπορούμε, αυτοί που είμαστε εδώ, να φανταστούμε άλλα πράγματα και να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω ότι αυτό το άνοιγμα, το οντολογικό που υπόθηκε, δεν θα κλείσει, αλλά θα έρθουμε σε επαφή με το πραγματικό ερώτημα. Ποιος αποφασίζει? Και μην ξεχνάμε ότι η Δύση έκανε τα σταυρόπεδα συγκέντρωση και έτυχε την ατομική βόμβα. Απλώς αναρωτιέμαι μήπως κάνουμε λάθος να υποβιβάζουμε τις κοινωνίες και τα άτομα και κυρίως την ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος τώρα, ότι η ιστορία κάνει κίνδυνο στο ότι έχουμε πισωγυρίσματα, δηλαδή μετά από κάθε κίνημα αυτονομίας έχουμε και μια κίνηση ο πιστοδρόμης. Και σε σχέση με την ελληνική κοινωνία, θα ήθελα να αναρωτηθούμε μήπως με όρους καθοριάδων τέλος πάντων, η ελληνική κοινωνία και συνειδητά και υποσυνείδητα και ετερόνομα και αυτόνομα δεχόμενοι κάτι που δεν τόνισαν και πολύ εκτός από τον Νίκο, ειδικά ο Αλέξανδρος δεν τόνισε καθόλου, τον αναστοφασμό πάνω στις συνέπειες των πράξεων. Δηλαδή αναρωτήθηκε μήπως η αυτονομία της οδηγούσε σε τέτοιες συνέπειες οι οποίες τουλάχιστον ασυνείδητα την τρόμαζαν και αρνήθηκε συνειδητά ή ασυνείδητα την ίδια της την αυτονομία. Και πάνω σε αυτό έχει σαν συνέπεια κάτι που θεωρώ ότι ακούστηκε λίγο λάθος. Δεν εμφανίστηκε ένα χάσιμο των αξιών και των σημασιών. Ίσα-ίσα που έχουμε μια νέα επανανοηματοδότηση. Επειδή ακριβώς η κοινωνία παραιτήθηκε από την αυτονομία της, ήρθε ετερόνομα η εξουσία, το κράτος οποιοδήποτε, να δώσει καινούριο νόημα σε παλιές έννοιες εις βάρος της κοινωνίας. Απλώς αναρωτιέμαι. Με την ατομική και την πολιτική αυτονομία. Πώς τότε η ατομική δεν μπορεί να ελεγχθεί τόσο πολύ πλήρως, έτσι. Ο Καστοριάδης λέει ότι η ψυχανάλυση, ας πούμε, είναι ένας τρόπος για να φτάσει το άτομο στην ατομική αυτονομία. Όλοι μας όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε ψυχανάλυση. Συνεπώς, εκεί τα πράγματα είναι λίγο φλούκα, κατά τη γνώμη μου. Εξαρτάται από την προσωπική προσπάθεια του καθενός, κατά πόσο μπορεί το άτομο να εσυνειδήτως να ξεφύγει από αυτό το οποίο είναι θεσμισμένο μέσα σε μια ετερόνομη κοινωνία. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να θέσουμε και να το καταλάβουμε πιο πολύ είναι η ατομική αυτονομία σε σχέση με το πολιτικό, με την πολιτική θέσμιση. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Τι σημαίνει ατομική αυτονομία σε μια κοινωνία που υπάρχουν νόμοι και είμαστε αναγκασμένοι να υπακούμε σε αυτούς τους νόμους, σε κάποια εξουσία και οπουδήποτε αλλού. Ακριβώς, η ατομική αυτονομία είναι όταν συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των νόμων, όταν συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων, ανεξαρτήτως αν αυτό το οποίο αποφασίστηκε και έγινε νόμος ήταν και δική μας άποψη. Μπορεί τη μια στιγμή να μην είναι δικιά μας άποψη, αλλά αργότερα, στην δεύτερη τρίτη φορά, θα είναι και δικιά μας άποψη. Το θέμα είναι ότι συμμετέχουμε.
και δεν είμαστε απλοί εκτελεστές. Διότι η μεγάλη αντίθεση που βλέπει ο Καστοριάδης στις σημερινές κοινωνίες, τις ετερόνομες κοινωνίες, είναι ακριβώς η αντίφαση, ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που αποφασίζουν, που θέτουν τους νόμους, και αυτών οι οποίοι εκτελούν, οι εμείς δηλαδή. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πολίτες, είμαστε εκτελούμε τις αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων. Αυτή λοιπόν είναι η ατομική αυτονομία, η οποία μπορεί να ελεγχθεί και να είναι εμφανής στους πάντες και να μην αμφισβητηθεί από τους πάντες. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτά τα καινούργια κινήματα που γίνονται σήμερα, τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνική οικονομία, οι αυτοοργανώσεις, τα προϊόντα, οι συνεταιρισμοί, οι συνεταιρισμοί τέλος πάντων, είναι μια ταλαιπωρημένη λέξη, οι συνεταιρισμοί σε αυτή τη χώρα, διότι έχει αποτύχει αυτή η έννοια μέσα από το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε πολύ καλά, και δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Έστω μπορεί να σημαίνει σήμερα σε αυτές τις συνθήκες που ορισμένα άτομα, ορισμένες ομάδες ξεκινάνε μια γνήσια συνεργατική οικονομία. Αυτό είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ καλό που γίνεται, αλλά έχει να κάνει μόνο με την επιβίωση των ανθρώπων. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε τι κάνουμε σήμερα να επιβιώσουμε σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες. Αλλά αυτό που νομίζω εγώ απαραίτητο, πρέπει αυτά τα αιτήματα και οι κινήσεις κοινωνικής αυτονομίας, αλληλέγγυες οικονομίας κλπ. Εάν δεν συνδεθούν με ένα ευρύτερο πολιτικό πρόγραμμα, τότε κάπου χάνονται και μένουν ημιτελή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλά αυτά καθ' αυτά, δεν λέω αυτό το πράγμα, έτσι ούτε. Μακάρι να γίνονται περισσότερα και να δημιουργούνται περισσότερες δομές, αντιδομές, αν θέλετε, σε αυτό το σύστημα. Αλλά το κυρίως που νομίζω πρέπει να δούμε είναι το πολιτικό αίτημα. Και εδώ ο Καστοριάδης, κάνοντας μια κριτική στο οικολογικό κίνημα, έλεγε ότι εάν δεν συνδεθεί το οικολογικό κίνημα με ένα ευρύτερο πολιτικό πρόγραμμα, τότε είναι ένα ημιτελές και θα μείνει σε μια απολυτική μορφή, την οποία μπορεί να επιχειριστεί οποιοδήποτε. Και κανείς, λέει, δεν αποκλεί σε μια μελλοντική οικολογική καταστροφή οι αυθαρμικές εξουσίες που θα υπάρχουν να επιβάλλουν οικονομικές συνήθειες για το περιβάλλον. Δηλαδή, πιστεύω ότι το κύριο που έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, στην οποία έχουν αποτύχει ορισμένα νοήματα, έχουν αποτύχει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει, επιμένω σε αυτό, είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε ένα πρόταγμα. Καταρχάς ένα πρόταγμα πολιτικής κοινωνίας, διότι και μετά πάμε στην αυτόνομη κοινωνία, στη δημοκρατική κοινωνία. Δεν είμαστε πολιτική κοινωνία, με την έννοια να υπάρχει αυτό που τέλος πάντων διακήρυξε ο διαφωτισμός, οι καλές πλευρές του διαφωτισμού, να υπάρχει ένα δίκαιο, να εφαρμόζεται, να υπάρχει μια δικαστική εξουσία η οποία να μπορεί κάτι να κάνει, να υπάρχει μια ατομική ελευθερία. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα, καταραίουν. Αυτά τα πράγματα είναι ευχής έργων, θα λέγαμε σήμερα. Βλέπουμε τα βασανιστήρια που γίνονται μέσα στην αστυνομία. Βλέπουμε την πρωτοφανή, την είδα βέβαια και στις πλατείες. Φοβερή καταστολή που έγινε στις πλατείες. Η άκρη αυτή η καταστολή. Βλέπουμε την καταστολή που γίνεται στις σκουριές. Αυτά τα πράγματα πια δεν συνιστούν πολιτική κοινωνία. Είναι μια κοινωνία πριν την πολιτική. Είμαστε πριν προπολιτικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπαίνουν πολλά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και νομίζω είναι αυτά τα κύρια θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Αυτή είναι η κύρια πολιτική δουλειά που έχουμε να κάνουμε σήμερα, διότι απειλούμαστε με αφάνιση και ως άτομα. Όχι μόνο ως πολίτες που δεν είμαστε πολίτες, αλλά και ως άτομα και ως οντοτόπιες. Μεθαύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι κανείς από εδώ που νομίζει ότι πάμε σε ένα επόμενο μήνα καλύτερο, σε ένα επόμενο χρόνο καλύτερο? Μακάρι. Αλλά με ευχές δεν γίνονται τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ας μην φανεί μελοδραματικό αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε όμως γύρω μας, έτσι. Το βλέπουμε γύρω μας.
Μέσα στην αστυνομία θα πάμε, δεν έχουν ξεσταλθεί τίποτε πια. Θα μας πιάσουν οπουδήποτε. Κινδυνεύουμε όλοι οπουδήποτε σήμερα. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε αυτή την επιβίωσή μας, κυρίως ηλική, και δεύτερον επιβίωση ως άτομα που μπορούμε να κάνουμε παραπέρα πράγματα, να αμφισβητήσουμε πράγματα. Διακυβεύονται πολλές αξίες σήμερα, αξίες εντός εισαγωγικών αν θέλετε, οι οποίες θεωρούσαμε τουλάχιστον ότι ήταν δεδομένες, σήμερα δεν είναι καθόλου δεδομένες. Δεν είναι καθόλου δεδομένοι το ότι αύριο θα έχουμε αυτοί οι οποίοι έχουν τουλάχιστον κάποια δουλειά και βγάζουν τα 500 ή τα 600 ευρώ. Αυτό δεν είναι δεδομένο καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει θέμα επιβίωσης, θέμα πολιτικής συμβίωσης και μετέπειτα μπαίνει και θέμα ακριβώς άμεσης δημοκρατίας και αυτονομίας. Επιμένω σε αυτό το πράγμα ότι αυτή η κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι ικανή για το χειρότερο, όχι για το καλύτερο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει εμείς να κάνουμε έναν αγώνα. Είναι τεράστιος ο αγώνας. Και δεν βγαίνει και δυστυχώς, πάλι κατά τη γνώμη μου, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, είμαστε εμείς μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχουμε τίποτα πίσω μας. Εμείς την αυτοοργάνωσή μας, τη σκέψη μας και τις σχέσεις μας, τις προσωπικές, και όπου φτάνουν αυτές οι προσωπικές σχέσεις και ο λόγος μας, που μπορούμε να μοιραστούμε αυτά τα οποία μοιραζόμαστε σήμερα και έστω με κάποιους άλλους. Εάν ποντάρουμε και πιστεύουμε ότι τα κόμματα της αριστεράς είναι κάποιο φράγμα, κάποιος φράχτης, πιστεύω ότι είμαστε γελασμένοι. Ελπίζω να διαψευστώ. Μια πρόταση έτσι συμπληρωματικά από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι ο Καστοριάδης, ξεκινώντας από τη θεωρία ότι η ιστορία είναι μια διαρκής δημιουργία, δημιουργία του θεσμού ιστοσοφιστικού φαντασιακού, όπως το λέει, το ανέφερα κάπως πριν, καταλήγει ότι η ίδια η κοινωνία είναι μια αυτοθέσμηση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξωγενή θέσμηση, αλλά εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τους θεσμούς. Και αυτό το ανέφερε σε μια. Κατά τον ήταν σημαντικό γιατί είχε σε μια ρήξη ουσιώδη και με τον μαρξισμό, αλλά και με τον κλασικό αναρχισμό. Να πω ένα παράδειγμα. Το ότι υπάρχει κράτος αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι αποτελεί ένα μηχανισμό ο οποίος επιβάλλει τους ανθρώπους. Σημαίνει ότι οι ίδιοι άνθρωποι δημιουργούν αυτό το θεσμό, οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν είτε με την επιθυμία τους είτε με την ανοχή τους να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο λέει ο Καστοριάδης και για μένα έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς οι ίδιοι αλωτριωνόμαστε μέσα στους ίδιους τους θεσμούς που δημιουργούμε. Λέει χαρακτηριστικά ότι μας είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ότι εμείς ήδη δημιουργούμε τους θεσμούς. Εάν νομίζω ότι αναφορικά με την πολιτική αλλαγή την οποία έλεγε ο Γιώργος, ότι αν συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς ήδη κάνουμε τους θεσμούς μας, νομίζω ότι μετά τα αιτήματα και τα προτάγματα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο να βγούμε προς τα έξω. Από τη στιγμή όμως που δεν το γνωρίζουμε και το αγνοούμε αυτό ως κοινωνία, θα έχουμε την εταιρεία που έχουμε γεννήσει. Να συμπληρώσω μια δική μου άποψη, αισιόδοξη. Εγώ πιστεύω ότι η κατάρρευση την οποία βιώνουμε, και εγώ πιστεύω ότι πράγματι είναι σημασιακή η κατάρρευση, ο Καστοριάδης λέει κάτι για να επιστρέψουμε στον χρόνο. Λέει: ο κύριος των σημασιών είναι πάνω από τον κύριο της βίας. Δηλαδή, όταν το καθεστώς ελέγχει τις κυρίαρχες αξίες, δεν χρειάζεται βία. Ο Τσόμσκι απ' την άλλη λέει: όσο πιο βίαιο γίνεται ένα καθεστώς, τόσο λιγότερη νομιμοποίηση έχει. Το θέμα με τις φουριές δεν πρέπει να δούμε ότι μπάτσε τα ΕΚΑΜ μπαίνουν 3,5 ώρα μέσα ως βία, ως ισχύ του κράτους. Πρέπει να το δούμε ως αδυναμία του κράτους. Γιατί σε ένα κράτος ετερόνομο, πλήρως και ολοκληρωτικό, δεν θα υπήρχαν καν ερώτημα για την επένδυση. Οι κάτοικοι, όπως ο κολχόζ της Σοβιετικής Ένωσης, όσοι διαφωνούσαν θα ήταν στα γκουλάκ, δηλαδή δεν θα υπήρχαν καν. Όσοι δεν συμφωνούσαν θα δούλευαν 18 ώρες τη μέρα προκειμένου να γίνει το μεγάλο έργο. Οι κάτοικοι της Ιερισσού, παραδείγματος χάρη, στέκονται γιατί ήδη δεν ταυτίζουν τη δικιά τους ζωή με τη ζωή του ελληνικού κράτους, δεν ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο όμως δεν έχει γίνει είναι πράγματι αυτό το πρόβλημα της παιδείας, ότι δεν υπάρχει η παιδεία, η δημοκρατική, με την πλήρη έννοια του όρου, η οποία θα εξασφάλιζε στα κοινωνικά κινήματα νέους χώρους πολιτικής διαβούλευσης και ένα πολιτικό πρόγραμμα όπως αυτό που ανέφερε ο κ. Οικονόμου Γιώργου προηγουμένως. Ωστόσο, όταν καταραίουν οι σημασίες,
οι κυρίαρχες, έχουμε δύο δυνά. Από τη μία υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να μια ρητή αυτοθέσμηση. Αυτό γίνεται σε κινήματα που ανέφερε ο Νίκος, προσπαθεί να συμβεί. Από την άλλη, αν αυτό δεν επενδυθεί με ένα πραγματικό νόημα αλλαγής του υπάρχοντος, υπάρχει η φοβία, οπότε μπορούν να αναβιώσουν μορφές οι οποίες θεωρούσαν ξεπερασμένες, όπως ο ναζισμός, ο οποίος επιβιώνει όχι επειδή είναι ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά επειδή προσφέρει έστω ένα ευτελέστατο, φτωχό, ηλίθιο τέμπα, νόημα. Είναι ζήτημα νοήματος. Η μάχη που δίνουμε είναι μάχη ιδεών και δίνεται κάθε μέρα από εμάς και από τον καθένα μας. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν αναζητούμε το Μεσσία, δεν μιλάμε εδώ για τον επόμενο γενικό γραμματέα που θα μας σώσει. Μιλάμε για το τι γίνεται, τι κάνουμε. Αυτή το άνοιγμα μιας μεγάλης ερώτησης έγινε πριν από 2.500 χρόνια στην Ιωνία και οδήγησε σε μορφές πειραματικές δημοκρατίας, γίνεται σήμερα ενώ υπάρχει μια παράδοση. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, σε 10 χρόνια αυτό το οποίο θα ζούμε θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι γι' αυτό. Και δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την ευθύνη. Ότι διακρίνω μια υποτίμηση στη σημασία των υλικών συνθήκων για το χτίσμα της αυτονομίας. Δεν βρίσκω, ας πούμε, ατέλεια στο ότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όπως η δημοκρατία εφαρμόζονται περισσότερο από περιφερειοποιημένες ομάδες που με βία βρίσκουν τα προστολή, οι πικετέρες στην Αργεντινή που χτίζουν στους δρόμους, ας πούμε, τις παραδοπόλεις τους ή οι MST που είναι αγρότες χωρίς γη στην Πρεσβεία. Ακόμα και οι δραματίστες που θεωρούνται σήμερα πρότυπο άμεσης δημοκρατίας και πυροδότησαν ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο μετέτρεψε κάποιες υλιστικές ανάγκες αμυγός μεταϊλιστικές όπως η παγκόσμια δικαιοσύνη. Έχουν ετοιμάσει τους την αναγκαιότητα που είχαν οι Ιθαγενείς να ζήσουν όλοι μαζί αφού είχαν διωχθεί ας πούμε, από, από τη γη που ζούσαμε ή επειδή δεν ήταν πλέον χρήσιμο εργατικό δυναμικό για τους αφέντες. Όλα αυτά που θέλουμε να μας κάνουν είναι το κοιτάμε ξεχωριστά το ένα από το άλλο, γιατί θα μας κάνει να αντιθούμε σε λάθος συμπεράσματα προς την αυτονομία, ή ως προς το πώς πρέπει να αναπαραχθεί. Ακόμα και τα εχείδος, οι ζαπατίστες δούλευαν, ας πούμε, οι πρώτοι αυτόνομοι ήταν σε κοινότητες εχείδος που ήταν συλλογική παραγωγή της γης, των αναθών, ενώ οι υπόλοιποι ήταν, ας πούμε, ατομικά χωράφια και για να τους πείσουν ότι όντως αυτό δουλεύει, πήρε πάρα πολύ καιρό. Έτσι ώστε να εγκολυπωθούν σε μια διαδικασία συλλογική ιδιοκτησία που οικοδόμησε μετά μια πολιτική, ηθική και ανθρωπολογική εναλλακτική θεώρηση του κόσμου. Κάνουμε σαν άτομα που ζούμε σε μια κοινωνία και το κίνδυνο που ανέφερες εσύ, το ότι τα άτομα μπορεί να αλλοποιηθούν ακόμα και μέσα στις σημασίες που έχουν θεσμίσει τα ίδια. Λοιπόν, είπε πριν ο φίλος ότι μεταφυσική είναι αυτό που δεν αλλάζει. Έτσι. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ξέρω αν είναι καστοριαρχικό αυτό που θα πω, να απαντήσετε εσείς, αλλά το θεωρώ βασικό για μας. Έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε το κίνδυνο που υπάρχει ακόμα και κάποιες σημασίες που έχουν θεσμιστεί, αυτοθεσμιστεί από μία κοινωνία σε κάποια στιγμή να καταλήξουν σε μεταφυσική για αυτές. Έτσι. Επομένως, για την αυτονομία η αυτοθέσμιση δεν μπορεί να γίνει σε μία στιγμή, αλλά πρέπει να είναι συνεχής. Και είναι κάτι αυτό που δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πριν εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι βασικό. Επομένως, πώς η αυτοθέσμιση θα είναι συνεχής, αν το ερώτημα τίθεται συνεχώς. Το ερώτημα που ανέφερες, τι κάνουμε τώρα.
Έτσι. Και δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει μέσα στο Καστοριάδη, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρχει. Αν σκεφτούμε ότι θέλει ως παράδειγμα αυτόνομης κοινωνίας την αρχαία δημοκρατία της Αθήνας που διήρκησε κάποια χρόνια και η οποία συμβολικά που τελειώνει, νομίζω, τελειώνει με το θάνατο του Σοκράτη, ο οποίος Σοκράτης τι συμβολίζει, το συνεχές ερώτημα. Επομένως, είναι βασικό το συνεχές ερώτημα προς τους ανθρώπους της αθηναϊκής κοινωνίας, το ότι ποιος είσαι, τι κάνεις, αυτό που είσαι, το ότι είσαι καλός μάστορας νομιμοποιεί, το ότι είσαι καλός και πολιτικός και να θα σπίσεις εσύ κάποιο νόμο. Επομένως, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό σε όλα αυτά. Έτσι, και για να αποφύγουμε και λάθη κάποιων κινημάτων ή επαναστάσεων του παρελθόντος, που ενώ ξεκίνησαν ως αυτοθέρμηση, μόλις κάναν την αυτοθέρμησή τους, σταματήσανε να διαιρετούνται. Επομένως, καταλήξανε κι αυτές ένα κατεστημένο. Αυτό. Για το συνεχές ερώτημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Πολύ σωστή παρατήρηση που έγινε. Και μάλιστα εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα ότι αν φτάσουμε σε μια αυτόνομη κοινωνία, τα προβλήματά μας θα είναι μεγάλα. Γιατί σκεφτείτε, θα έχουμε την ευθύνη να αποφασίσουμε εμείς για τους όρους μας. Δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε σε κάποιο έξω από εμάς θεσμό. Γι' αυτό τονίζω ότι η Καστοριάδη στην Δημοκρατία είναι το πιο τραγικό πολίτευμα. Τραγικό γιατί βασίζεται στην επίγνωση της θνητότητας και της αυθαιρεσίας του ανθρώπου και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εξασφαλίσει ότι μια μεσοδημοκρατική κοινωνία θα πάρει σωστή απόφαση. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μεταφυσική προσέγγιση, ότι αυτό είναι το σωστό και το λάθος. Μια μεσοδημοκρατική αυτόνομη κοινωνία θα θέσει μόνη της το σωστό και το λάθος. Το είδαμε και στην αρχαία Αθήνα, την οποία η Ρίστον Παρόγω δεν είναι παράδειγμα, είναι σπόρος της οικονομίας, δηλαδή δεν είναι έτσι που θα έπρεπε να γίνουμε, είναι σπέρμα, γιατί είδα άλλες 10 χρόνια γυναίκες ανάμεσά τους και θα είχαμε και ένα δύο δούλους που δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Ο Καστοριάδης δηλαδή λέει ότι το σπέρμα της άμεσης της αυτονομίας ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα, όμως το δυτικό παράδειγμα μετά την αναγέννηση, κάθε άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και ίσως, όλο αυτό, διευρύνει το πρόταγμα δημοκρατίας της αυτονομίας, οπότε θα φτιάξουμε ένα καινούργιο πρόταγμα. Ωστόσο, όλο αυτό θα μας καταλήξει ουσιαστικά, και αυτό είναι το να έχουμε ευθύνη για τις ζωές μας, σε μια διαρκή και διαρκή επερώτηση. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική δημοκρατία, αυτό το σπέρμα, είχε 11 επαναστάσεις μέσα από τα 150 χρόνια που αναφέρθηκαν. 11 επαναστάσεις με 11 ριζικές αλλαγές δεσμίσεων. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι η ευθύνη μεταφέρεται από την κοινωνία στο άτομο με τρόπο που δεν υπάρχει ρήξη. Δηλαδή, στην αρχαία ελληνική δημοκρατία γίνεται το εξής. Κάθε νόμος προτείνεται προσωπικά. Εγώ, σαν Αλέξανδρος, προτείνω τον τάδε νόμο. Ο νόμος αυτός γράφεται. Οποιοσδήποτε από εσάς προσωπικά έχει το δικαίωμα να μου πει ότι αυτός ο νόμος είναι λάθος. Σαν άτομο πάλι. Ο Γιώργος. Ο Νίκος μπορεί να το πει. Ο νόμος έχει καταγραφεί προσωπική με ευθύνη. Αν ο νόμος αποκαλυφθεί η συνέλευση που είναι λάθος, εξορίζομαι. Όχι επειδή ήθελα κακός, επειδή πρότεινα λάθος νόμο. Αυτές οι δικλείδες δεν είναι δικλείδες εξουσίας επί του ατόμου για να μην μιλάει. Είναι δικλείδες ευθύνης. Αλλά όλο αυτό καταλήγει ξανά στην παιδεία. Εν τέλει, δεν βρισκόμαστε μια επανάσταση. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θα θέλετε να είστε την ώρα της επανάστασης ή μετά την επανάσταση. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη? Το να βρίσκεις στα οδοφράγματα την ώρα που συγκρούσε με το κράτος, παραδείγματος χάρη, ή να αναδεσμίσεις τη ζωή σου ρητά μετά. Μάλλον μετά έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Εκεί είναι η τραγικότητα της ελευθερίας και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε ρητά συνειδητοί. Γιατί αυτό που θυμίζει ο Καστοριάδης είναι ότι και στον καναπέ μου να κάτσω, πάλι μην πέθανε την ιστορία μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο οποίος κατέβει στον δρόμο. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα και για εμάς, σαν κίνημα. Ότι δεν μπορούμε να απευθυνθούμε μόνο στους εξεγερμένους. Αν απευθυνθούμε στους εξεγερμένους, υπάρχει ένα σπέρμα ολοκληρωτισμού εκεί μέσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους. Ακόμα και σε αυτούς που κάθονται στον καναπέ. Το νόημα των πλατιών ήταν το γεγονός. Όχι ότι κατέβηκαν αυτοί που κατεβαίνουν, οι χίλιοι, 10.000 στον δρόμο. Ότι κατέβηκε αυτός που δεν είχε ξανακατέβει, και αυτή ήταν η αξία του. Ότι εκεί φαίνεται ότι ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει όλη τη ζωή υποκειδαιμονία, θα πω εγώ, για να είμαστε ξεκάθαροι, δηλαδή που ο άλλος του λέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει, μπορεί σαν ατομικότητα, σαν ψυχή, να μιλήσει για τον εαυτό του. Όταν βρέθηκα στην πλατεία στο Σύνταγμα, άκουσα
μεγάλους ανθρώπους να μιλάνε πολύ καλύτερα από την άμεση δημοκρατία από μένα, γιατί δεν είχα καμία θεωρητική πλευρά. Και λέγανε απλά, παιδιά, πώς αποφασίζουμε. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο το ερώτημα, γιατί είναι τόσο απλή και τόσο δύσκολη η ευθύνη. Αν θέλουμε να λάβουμε την εξουσία, τη δύναμη να αλλάξουμε την κοινωνία, θα αναλάβουμε και την ευθύνη. Γιατί με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τον σολιψισμό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν θεωρίες, όπως είναι ο Μάρκς, όπως είναι ο Παστοριάδης, όπως είναι ο Διάφορος. Και δεύτερον, πώς μπορεί αυτή η λέξη αυτονομία, γιατί εγώ διάβασα και είδα το κομμάτι της εφαρμογής της λέξης αυτονομίας που ήταν το γράφο του Αντικού. Πώς εφαρμόζονται, πώς ερμηνεύονται οι σκέψεις του Καστοριάδη εκτός Ευρώπης στην Αμερική, η οποία δυστυχώς δημιουργεί ένα άκρατο ατομισμό. Και αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα σε μία θεωρία ψυχολογίας, η οποία είναι προσωποκεντρική, όπως είναι του Κάρλ Ρότζερς, η οποία μίλησε για την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, την αυτονομία του ατόμου, μάστρου και διαδράματα. Η οποία όμως στη συνέχεια της εφαρμογής του στην αμερικανική κοινωνία που είναι καθαρά ατομικιστική, η προσωπική αυτονομία οδήγησε σε έναν άκρατο ατομισμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα μεγάλο σκόπελο που έλεγε η Τάτσερ ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο, γιατί μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα μεθοδολογικό σφάλμα, στο οποίο να λέει ότι το άτομο είναι υπεύθυνο για το άτομο του, για τα δεινά του. Αυτό το λέει ως και άλλος η κυρία και η ψυχολογία. Όταν πας στον άνεργο σε έναν ψυχοθεραπευτή και του πεις ότι έχασε τη δουλειά του, το πρώτο πράγμα σου πει τι έκανες λάθος και την έχασες. Γιατί φταίς που έχασες την εργασία σου, δεν εξετάζεις το κοινωνικό ότι μπορεί η Coca-Cola 3Ε να απόλυσε 3.000 εργαζόμενους και να μην ήταν δικιά σου ανεπάρκεια. Επίσης από την άλλη, πρέπει να δούμε το εξής, ότι τελικά η χειραγώγηση και η χειραφέτηση δεν περνάει μόνο μέσα από το άτομο, περνάει μέσα από ένα κομμάτι κοινωνικό, το οποίο αν πάρουμε τον άκρατο τρόπο της αυτονομίας μας οδηγεί σε μία αγελία συμπεριφορά της αγοράς στην οποία ο καθένας είναι υπεύθυνος και το ατομικό του. Επίσης, στην αρχαία Αθήνα ο λάθος νόμος δεν δημιουργούσε την παραγωγή ενός καινούργιου νόμου, γιατί εάν έφτιαχνες ένα λάθος νόμο και εξοριζόσουνα, αυτό δημιουργεί μια συμπεριφορά που λέγεται κοινωνική ευνηρία. Γιατί να φτιάξω έναν νόμο που μπορεί φαινομενικά να είναι σωστό ή λάθος, και δεν βρίσκεται καταρχήν το σωστό ή το λάθος, έχει την κοινωνική κατασκευή. Όταν ο καθένας που λέει για ένα σίκο να με θεωρήσει σίκο. Σικοφάντη, έτσι. Και στην αρχή δεν θα παραβλέπω. Δηλαδή, αν σε κατηγορούσαν σικοφάντη, ήταν. Δηλαδή, και με ένα σίκα τα πήγαινε σε κατηγορούς του Ιδέου, ήταν ακόμα χειρότερο από να είσαι εκτός της δημοκρατίας. Γιατί να κάνω αυτό τον νόμο. Άρα γιατί εγώ σαν άτομο να προσπαθήσω συντακτικά να νομοθετήσω. Εδώ βλέπω ένα έλλειμμα στη σκέψη του Καστοριάδη. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι εξαίρετος, έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς αυτό αναπαράγεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες που όλες επικαλούνται αυτάρκεια, αυτοκαθορισμό, γενικά τη λέξη του αυτό, την αυτοθέσμηση. Γιατί πολύ καλά μπορούμε να κάνουμε αυτοθεσμίσεις, οι οποίες όμως αν δεν είναι το ριζοσπαστικό πρόταγμα μιας πολύ διαφορετικού κοινωνικού μετασχηματισμού και να παγιωθούν και να παραμείνουν εντός συστήματος. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δημοκρατία που είναι ένα τελές και μετριοπαθές σύστημα και μας δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητούμε, δεν σημαίνει ότι συντακτικά
έχουμε το δικαίωμα να αντιστεκόμαστε. Είμαστε πάλι στην ουσία σε ένα μέτριο παράδειγμα, χωρισιανό δηλαδή, θα έλεγε ότι δεν μπορεί να αρνηθείτε το κράτος, γιατί το κράτος είναι τα πάντα, αλλά επειδή υπάρχει δημοκρατία, σας δίνω το δικαίωμα να την αμφισβητήσετε εντός της νομιμότητας και εντός του συνταγματικού τόξου. Το λέω αυτό που είναι η οδένδια. Και για τις κουριές και για τους αναγκικούς και για τις καταλήψεις. Δηλαδή σου λέει ότι μπορείς να αμφισβητήσεις, αλλά μέσα στο κυρίαρχο πλαίσιο δεν μπορείς να είσαι εκτός. Ο διαφωτισμός κάποια στιγμή και με την Γαλλική Επανάσταση έβαλε ένα ζήτημα ότι έχει δικαίωμα θεμελιωδώς ο άνθρωπος να βρεθεί στο εκτός, να ορίσει την αντίστασή του, η οποία θεμελιωδώς έχει το δικαίωμα να προσδιοριστείς είτε αναρχικός, ακόμα και να προσδιοριστείς και ως εκτός της κοινωνίας να γίνεις φασίστας. Αλλά σου δίνει το δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα, να βρεθείς εκτός της κυρίαρχης λογικής. Τώρα θα ήθελα λίγο σε αυτό να το προσδιορίσω. Καταρχάς, το κύριο θέμα νομίζω είναι ποιος θέτει τον νόμο έτσι, σε μια κοινωνία. Σήμερα τον νόμο δεν το θέτει η κοινωνία, δεν το θέτουμε εμείς, δεν υπάρχουν πολίτες. Άρα είμαστε εκτός αυτού του συστήματος, εκτός των αποφάσεων. Σε μια αυτόνομη κοινωνία και για να μην λέμε αόριστα και αφηρημένα πράγματα μελλοντικά, η μόνη κοινωνία που ξέρουμε που είναι προς το δρόμο της αυτονομίας, τουλάχιστον, είναι η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν ο νόμος δεν έμπαινε, δεν εμφανιζόταν από κανέναν άλλο παρά την ίδια την κοινωνία. Και η ίδια κοινωνία έθετε ακριβώς όχι μόνο τους νόμους, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γινόταν αυτή η νομοθετική και η συντακτική δουλειά. Δεν το έβαζε κάποιος Θεός, ούτε κάποιος αρχηγός, ούτε κάποιο κόμμα, ούτε κάποια κοινωνική ομάδα ξεχωριστή από την κοινωνία. Η ίδια αποφάσιζε με την αυτοπαιδεία της, με την αυτοεκφρασή της και την ευθύνη της. Και αυτός ο οποίος επρότεινε τον νόμο, ο άγνωστος πολίτης, δεν είχε πάνω το κεφάλι του την εξορία. Είχε τον έλεγχο της κοινωνίας και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δηλαδή, είχε την περίφημη γραφή παρανόμων που κάποιος πολίτης, εάν πίστευε ότι αυτός ο νόμος αντιφάσκει με το συνταγματικό εντός εισαγωγικών, ας το πούμε έτσι, πλαίσιο της πόλεως, δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο νόμος. Τι να κάνουμε? Κάποιος έχει αυτή την αντίληψη. Δεν μπορεί να την αφαιρέσουμε. Αυτό σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Όπως επίσης, ελευθερία και δημοκρατία σημαίνει κάποιος από εμάς ή έξω από εμάς νομίζει ότι αυτός δεν είναι καλός και το πάει στο δικαστήριο. Για ποιους λόγους? Γι' αυτό που αυτός νόμισε. Τι να κάνουμε? Δεν μπορεί να του βάλουμε περιορισμό, όπως υπάρχει ο έλεγχος. Υπάρχει το δικαστήριο των πολιτών πια. Όχι τα λαϊκά δικαστήρια της αριστεράς. Το δικαστήριο των πολιτών αποτελείται από 200 άτομα, πολίτες, 300, 500, 1000 και καμιά φορά παραπάνω. Και εκεί ακριβώς ελέγχονται αυτά τα πράγματα. Και ελέγχονται με αμεροληψία. Δεν ελέγχονται από κάποιον αρχικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τι θα κάνει τώρα η δικιά μας μελλοντική αυτόνομη κοινωνία εξαρτάται από εμάς. Και εδώ, μιας και μιλάμε για το θέμα της παιδείας, γιατί πάντα μπαίνει και βλέπω και σε πολλά πράγματα, ακόμη και σήμερα, λείπει η παιδεία. Λείπει η παιδεία, χωρίς παιδεία. Ποια παιδεία, ποιος θα την προσφέρει αυτή την παιδεία? Το πρόβλημα του ουσιαστικού που είναι ποιος προσφέρει την παιδεία, την προσφέρει κάποιο κόμμα, κάποια εξουσία? Έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε σχολεία. Η πρόσβαση στα πανεπιστήμια και στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντική και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Δύσης. Αλλά αυτό δεν είναι παιδεία. Αυτό που μιλάει ο Καστοριάδης και τουλάχιστον αυτό που εγώ προσεγγίζω είναι η ουσιαστική παιδεία, η πολιτική παιδεία. Αυτή την παιδεία, την ουσιαστική, την πολιτική, δεν τη μάθαν Αθηναίοι μέσα σε κολέγια, σε πανεπιστήμια, σε ΤΕΙ και ΑΕΗ. Την βρήκαν μόνοι τους από τη θέλησή τους,
από τη συμμετοχή του στην πολιτική και από την αμφισβήτηση της κοινωνίας. Αυτή είναι η αυτοεκπαίδευση. Και ένα παράδειγμα που είχαμε τελευταίως ήταν ακριβώς οι πλατείες. Εκεί όλοι αυτοεκπαιδευτήκαμε. Αυτός που δεν εκπαιδεύτηκε νομίζω είναι πέτρα εκεί μέσα στο σύνταγμα. Πήραμε πράγματα, δώσαμε πράγματα. Αυτή είναι η παιδεία ουσιαστική που μας ενδιαφέρει και αυτή δεν βγαίνει παρά μέσα από την ατομική μας προσπάθεια του καθενός, τις ταινίες που βλέπετε και που διαβάζετε τις συζητήσεις, αλλά και μέσα από την πολιτική του πράξη να συμμετέχει να βγει από αυτή την κατάσταση της ετερονομίας. Το πώς την κάνει αυτή, με τον δικό του τρόπο. Αλλά αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που μπαίνει σε σχέση με τη δημοκρατία, με σχέση με την πολιτική και την εκπαίδευση. Δεν είναι θα έρθει η εκπαίδευση από μια εξουσία, από κάποιο σχολείο και κάποιο πανεπιστήμιο. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε και για τα νεωτερικά, για την αναγέννηση και τον διαφορτισμό και τις επαναστάσεις, πού εκπαιδευτήκαν αυτά τα άτομα, αυτά τα στρώματα. Σε κολέγια, σε μοναστήρια, θρησκευτικά, πού, σε πανεπιστήμια, όχι βέβαια, μέσα στο δικό τους αγώνα και στη θέλησή τους να αλλάξουν αυτό που ήταν. Αυτή η παιδεία δεν υπάρχει σήμερα σε αυτή τη χώρα. Η θέληση να αλλάξουν. Είναι όχι μόνο παθητική, αλλά είναι και προσχώρηση στις κυρίαρχες σημασίες της εξουσίας, αυτό που μας κυβερνάει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Επίσης, το να ξεφύγουμε από ορισμένες ιδέες στοχαστών φιλοσόφων, τουλάχιστον μου έδειξε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από το Μάρξ και πώς ο Καστοριάδη ξέφυγε από το Μάρξ και πώς ξέφυγε την εποχή εκείνη που στη δεκαετία του 60 και του 50 η κυρίαρχη ιδεολογία και ο τρόπος ζωής παντού ήταν ο Μαρξισμός και το κόμμα. Ήταν πολύ δύσκολο, όπως αυτός ξέφυγε με τον τρόπο του. Σήμερα λοιπόν δεν είναι να ξεφύγουμε από τον Καστοριάδη, είναι να υπερβούμε τον Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης δεν έχει κάποια θεωρία που μας την επιβάλλει με το ζόρι από πάνω και μας λέει εγώ έχω την αλήθεια. Ο Καστοριάδης είναι σαφής και λέει αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Το τι θα κάνει παραπέρα η κοινωνία επαφείται στην κοινωνία. Δεν επαφείται στην αλήθεια τη δικιά μου. Έχω τη δικιά μου άποψη και δεν το κρύβει. Δεν κάνει τον κόλπο που κάνει ο Πλάτων και ο Μάρξ και λέει αυτό που σας λέω εγώ είναι η αντικειμενική αλήθεια και όποιος δεν την ακολουθεί πρέπει να πάει σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, πρέπει να πάει στα ψυχιατρία, πρέπει να υποστεί το ένα και το άλλο για να μάθει τη σωστή αλήθεια. Δεν προσφέρει αλήθεια ο Καστοριάδης. Προσφέρει μια αντίληψη, μια γνώμη, μια θεωρία και λέει παραπέρα έχεις εσύ την ευθύνη. Εγώ είχα να κάνω αυτό που έκανα. Εσύ τι κάνεις. Το βάζει αυτό πάντα ο Καστοριάδης. Δεν σου επιβάλλει τι πρέπει να κάνεις. Λέει, για μένα η σημασία να είμαι ένα αυτόνομο άτομο και έχει σημασία μια κοινωνία στην οποία όταν εκλέγω κάποιον αντιπρόσωπο να μπορώ να τον ελέγχω και όχι να τον αφήνω ανεξέλεγκτο και να κάνει ό,τι αυτός που γουστάρει λέγοντας ότι με αντιπροσωπεύει κτλ. Κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν θέματα προσωπικής ευθύνης οπωσδήποτε, αλλά αυτό η προσωπική ευθύνη δεν είναι και τόσο προσωπική αυτονομία. Και όταν λέμε για ομάδες οι οποίες αυτοδιαχειρίζονται, είναι καλό πράγμα η αυτοδιαχείριση, αλλά δεν είναι άμεση δημοκρατία αυτό το πράγμα. Άμεση δημοκρατία έχει να κάνει με ένα πολίτευμα και με μια κοινωνία. Κοινωνία που έχει και δημοκρατικά άτομα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια δημοκρατική κοινωνία χωρίς δημοκρατικά άτομα, όπως η σημερινή κοινωνία, που όπως την είπα είναι ολιγαρχική, αποτελείται από ολιγαρχικά άτομα. Ποια είναι αυτά τα ολιγαρχικά άτομα? Αυτά ακριβώς που αναθέτουν τις υποθέσεις τους στα κόμματα και τους αντιπροσώπους. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το ολιγαρχικό άτομο που υπάρχει σήμερα και να γίνει δημοκρατικό, δηλαδή να θελήσει να μην αντιπροσωπεύεται, να μην πακούει στα κόμματα, να αυτοοργανωθεί και να κάνει παραπέρα τις άλλες επαναστάσεις του. Εδώ εισαγωγικό, αν έχουμε αίματα και τέτοια έτσι, επαναστάσεις ειρηνικές, να διεκδικήσει όπως έγινε στο Σύνταγμα κτλ. Συγγνώμη, σας κουράζω. Απλά θα μας πληρώσω κάτι πάνω σε αυτά τα οποία έχω αργύρισει. Πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, αυτό που είπε για πολιτική ευκαιρία. Αν φανταστούμε μια κοινωνία, και δεν χρειάζεται να φανταστούμε μια κοινωνία, μπορούμε να φανταστούμε μια δραστηριότητα στην οποία συμμετείχε ο καθένας από εμάς συλλογικά. Ένα φεστιβάλ, μια εκδήλωση,
μια συνδικαιριζόμενη κουζίνα, ένα οτιδήποτε. Να πάμε για καφέ με τους φίλους μου. Κάτι το οποίο έχουμε βιώσει όλοι. Η οκνηρία βασίζεται στον έλεγχο της τιμωρίας απέναντι σε κάτι το οποίο δεν ελέγχεις. Στη τιμωρία του δασκάλου, που δεν θα μιλήσεις παραπάνω για να μην είσαι το λάθος. Όταν όμως είμαστε εισάξιοι και σαν ίσα άτομα αναγνωρίζουμε ένας τον άλλον, τότε η γνώμη γίνεται έκφραση και το λάθος δεν γίνεται κολάσιμο, τιμωρία δηλαδή, αμαρτία, αλλά γίνεται απλά ανθρώπινο λάθος. Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία υπήρχαν πάρα πολλές γραφές παρανόμων και πολλοί νόμοι προτάθηκαν, γιατί η ικανότητα του να προτείνεις ένα νόμο, η ικανότητα του να καθορίσεις τη ζωή σου, είναι μεγαλύτερη από το φόβο του λάθους. Και μάλιστα ο φόβος του λάθους σε αυτήν την περίπτωση δρά, φαντάζομαι, ανασωπαστικά. Δηλαδή, σε προλαμβάνει από το να πεις ό,τι σου βγει στο μυαλό. Σε αναγκάζει να σκεφτείς αυτό που θα πεις. Ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι μας στις συλλογικές διαδικασίες ότι υπάρχει αυτό το οποίο εγώ προσωπικά αναφέρω ως συλλογικό μεγαλείο, δεν είναι δόκιμος όρος. Απλά, όσοι έχουμε συμμετέχει σε μια πορεία, σε μια διαδήλωση, ξανά είπα, σε μια συλλογική διαδικασία, καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν υπάρχει ατομικός επιμερισμός. Δεν λέει κανένας, εσύ έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Όλοι, ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί, λαμβάνουμε συναισθηματικά και ψυχικά το γεγονός, σαν να μας ανήκει πλήρως, ενώ όλοι μαζί το κάναμε. Αυτό το συνέστημα δείχνει ότι πραγματικά η αυτοθέσμηση γίνεται σε κάθε κοινωνία, ακόμα και σε αυτή που ζούμε. Το ερώτημα είναι, γίνεται ρητά ή ασυνείδητα. Επιλέγω τον κυρίαρχό μου επειδή ξέρω τον επέλεξα ή με επιβάλλεται. Αν υπάρχει αμεσοδημοκρατική κοινωνία και όλοι ο καθένας μας μπορούμε να μιλάμε εισάξια, αν έχουμε αυτό το δικαίωμα το οποίο τώρα δεν έχουμε, τότε είμαστε διπλά υπεύθυνοι για το που μας κυβερνούν. Και τσεκάρουμε διπλά τον εαυτό μας. Και φυσικά μιλάμε για ένα πρόταγμα απελευθέρωσης που βασίζεται στο γεγονός, το πολύ απλό, ότι σαν άνθρωποι δεν έχουμε κανέναν άλλο στον οποίο να απευθυνθούμε παρά μόνο σε αυτούς μας. Εν τέλει, είναι λίγο ψέμα αυτό το ιδεό της αυτάρκειας. Το αυτάρκειες άτομο. Η αυτάρκειες κοινωνία. Και αυτό οδηγούμαστε ακόμα και εμείς σε παρεξηγήσεις. Η κοινωνία βασίζεται από την συμπληρωματικότητα. Εγώ μιλάω για τον Καστριάδη, κάποιος άλλος μιλάει για τον άλλον. Εγώ σφουγγαρίζω, κάποιος άλλος θα με γυρέψει. Εγώ μπορεί να είμαι καλός σε ένα πράγμα, κάποιος άλλος θα είναι καλός σε ένα άλλο. Η ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών βασίζεται σε μια συμπληρωματικότητα. Η αυτάρκεια πρέπει να υπάρχει σαν δίκτυο. Όχι αυτάρκεια του καθενός ξεχωριστά. Είναι, έχει σημασία για μένα ο άλλος. Αυτό μας μαθαίνει ο Καστριάδης. Δεν έχει σημασία για ανθρωπιστικούς λόγους. Γιατί τον αγαπάω χριστιανικά και φυσικά δεν μπορώ να τον διανοηθώ να. Έχει σημασία γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άλλος ορίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι εγώ. Αν είμαι εγώ αφέντης και έχω δούλους, ορίζομαι ως αφέντης. Οι δούλοι μου είναι αναγκαίοι. Δηλαδή, αυτός που βρίσκεται στη θέση αφέντη δούλου, είτε είναι δούλος, είτε είναι αφέντης, βρίσκεται εγκλωβισμένος ξανά. Και δεν μπορεί πραγματικά να νιώσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Γιατί άνθρωπος σημαίνει να ανοίγεσαι στον άλλον. Οντολογικό άνοιγμα. Αυτό που λέμε. Αυτό που λέει η Αλήθεια είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολούσαν σε μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία. Και θα μας απασχολούσαν γιατί θα ήταν υλοποιήσιμα ερωτήματα. Δεν είναι να λυθούν τώρα και αύριο να ξέρουμε. Δεν υπάρχει manual, όπως είπε και ο κύριος Οικονομογιώργος. Δεν υπάρχει manual που να προσφέρει ο Καστοριάδης. Δεν είναι Μάρξ. Δεν σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Σου λέει, κοίταξε να δεις, αφαίρετα όλα τα νόηματα. Υπάρχει ένα νόημα κοινωνικό που μπορεί να προσφέρει χώρο σε όλους. Είναι το νόημα της ελευθερίας και γι' αυτό μπορεί να μην και τόσο αυθαίρετο. Γιατί προσφέρει χώρο στον καθένα μας να φανταστούμε ότι θέλουμε. Αλλά επειδή είναι αυθαίρετα, εν τέλει, αυτό το βίο που έχουμε των 70-100 χρόνων σε αυτό το πλανήτη, εμείς τον ορίζουμε. Ακόμα και αν αυτό γίνεται ασυνείδητα. Ας γίνει συνειδητά, ώστε να ξέρουμε τελικά ότι εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Ας γίνει συνειδητά, ώστε η ζωή μας να γίνει αυτοορισμός και ο αυτοορισμός εν τέλει, ακόμα και σε μια καταπιεστική, δεν θα πω τερώνουμε κοινωνία, σε μια καταπιεστική κοινωνία, τίθεται ως επαναστατικό αίτημα. Όχι επειδή αφορά εμένα, επειδή αφορά τον άλλον. Και γι' αυτό είναι επαναστατικό το αίτημα. Ιδάλλως είναι πολύ απλό
να πάω προσωπικά σε ένα χωριό, σε ένα νησί, σε ένα βουνό, σε έναν έρημο τόπο και να χτίσω μια δικιά μου ζωή. Δεν έχει σχέση αυτό όμως με αυτό που μιλάμε. Γιατί αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι δεν υπάρχει έτοιμη λύση, όμως τη λύση θα τη συζητήσουμε όλοι μαζί. Ιδάλλως, ό,τι λύση και να είναι, δεν θα μας αφορά. Θα μας έχει επιβληθεί. Σε επίθεση της κοινωνίας, στην εισαγωγή, ο Καστοριάτης αναφέρει ότι ακόμα και αυτά τα οποία αναφέρει, τα αναφέρει ως ερωτήματα και ως σπέρμα από νομοποιό και την περαιτέρω του Πέτα. Γιατί η τοποθέτηση του Αργύρη ήταν πολύ καλή. Εγώ μόνο να σημειώσω ότι όταν μιλάμε για την αλλαγή των θεσμών, μια πάλι ανάμεσα στους θεσμούς, για μένα αυτή η μάχη δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν είναι μέσα στην νομιμότητα ή όχι στην νομιμότητα. Παράδειγμα, όταν λέω θεσμό, επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε μόνο για τους νόμους. Αναφέρθηκε πριν το ζήτημα της οικογένειας. Για να σπάσει η πατριαρχία μέσα στην οικογένεια, είναι μια διαρκής μάχη. Να αναφέρω το παράδειγμα της Αμερικής που ανέφερε ο Αργύρης. Για να υπάρξει ισότητα μεταξύ των λευκών και των μαύρων, δεν έγινε επανάσταση, αλλά δόθηκε μια μάχη μέσα στην κυρίαρχη θέσμηση, η οποία περίεχε και σύγκρουση. Για μένα η μάχη ανάμεσα στους θεσμούς μπορεί να τεθεί με διάφορους όρους. Μπορεί να τεθεί σε μια επιθετική εδαφικοποίηση σε σχέση με την εξουσία, σε σχέση με την κυρίαρχη θέσμηση. Να πω ένα παράδειγμα. Αυτό που αναφέραμε πριν, η διακίνηση των προϊόντων σε μια οριζόντια μορφή, εάν επεκταθεί πολύ, δεν ξέρω πώς μπορεί να δοθεί αυτή η μάχη. Αυτή η σύγκρουση. Και το παράδειγμα που έφερε σε εκείνο την Αμερική είναι πολύ σωστό, που κατά τη γνώμη η Αμερική, όταν συγκροτήθηκε, είχε ένα από τα πιο ελευθεριακά συντάγματα και τα πιο συμμετοχικά συντάγματα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο υπήρξε είναι αυτό το οποίο αναφέραμε και πριν, μια αλωτρίωση μέσα στους ίδιους θεσμούς και μια κατάρρευση των συμβασιών με τα οποία συγκροτήθηκε το ίδιο το Σύνταγμα στην Αμερική.